Πάμε όμως να καλησπερίσουμε τον Μάνο Τζανακάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γιατί το λείπει έτσι το όνομά σου? Δεν ξέρω. Είπα κάποιος ότι το είπες Τζανακάκη. Γιατί το έφυγε το... Για να το καταλάβουμε τι είναι δύσκολο. Ωραία. Από την Κρήτη ή τι. Είναι λίγο μεγάλο. Ωραίο κριτικό, έβηχο επίθετο. Ας το έλεγε Μανώλη τότε. Να ήταν ακόμα πιο μεγάλο. Μάνο. Μανώλη. 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 Τώρα που έχεις εγκατασταθεί εδώ πέρα, έχεις μάθει τα με και τα σε τώρα. Αυτά. Μέσε. Έχω αλλάξει το φράιλι. Δηλαδή εδώ έμεινες. Εδώ έμεινα. Καλύτερα. Πιο ωραία είναι η Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Εντάξει, δεν είναι Κρήτη. Απλά εδώ έχω τώρα, έχω τον προπονητή μου, έχω τα γυμναστήριά μου, οπότε καλύτερα να μην αλλάξω περιβάλλον ακόμα. Μέχρι να πάμε σε ομάδα. Μετά από συνεχόμενες αγωνιστικές σεζόν, θα είναι λίγο περίεργο τώρα αυτό για σένα, δηλαδή να... Τελειώνει το περίεργο τώρα. Τελειώνει σιγά σιγά, ναι, αλλά εντάξει, το να τη βγάζεις μόνο προπονήσεις. Πάγαμε το γάιδαρο. Σωστό και αυτό. Έχει κλείσει κάτι. Η αλήθεια είναι ότι μετά από τραυματισμό που είναι το χειρότερο για να αποσυρθεί, το δεύτερο χειρότερο πιστεύω είναι να μείνει χωρίς ομάδα. Ναι. Πώς έγινε αυτό, Μάνο? Γιατί ήσουν και σε πολύ καλό επίπεδο στα τελευταία χρόνια στον Άρη και πέρσι είχες μια καλή παρουσία. Οκ, εντάξει, πάντα υπάρχουν επιλογές προπονητών, τεχνικών διευθυντών, διοικήσεων κτλ. Που διαφοροποιούν τη ζωή ενός ποδοσφαιριστή. Κάποιον θέλουν, κάποιον δεν θέλουν. Αυτό είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και στο ξέρεις καλύτερα. Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι προφανώς είναι δική σου απόφαση να μην πας κάπου. Γιατί προφανώς κάποιες προτάσεις που δεν σε ικανοποίησαν θα τις είχες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τις είχα. Απλά με τον Άρη έλυσα το συμβόλαιο 27 Αυγούστου. Ήταν ήδη αργά. Είχα κάποιες προτάσεις, δεν ήθελα να πάω κάπου που δεν με κάλυπτε εμένα. Mm-hmm. Ήθελα να βρω μια καλή ομάδα και ιδιαίτερα ήθελα να πάω κάπου στο εξωτερικό να δοκιμάσω. Σε κάποιο προτάσμα, όχι το ίδιο ανταγωνιστικό με την Ελλάδα, λίγο κατώτερο, αλλά η αλήθεια ότι είναι πιο οργανωμένα πρωταθλήματα, νομίζω θα μου ταιριάζαν καλύτερα. Ήθελα να δοκιμάσω εκεί και ξέρετε πώς πάνε αυτά. Mm-hmm. Μιλάς με ομάδες, αλλά δεν... Καταφέρεις ποτέ να έρθει η συμφωνία και έμεινα τεχνικός ομάδα. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι σε ένα βαθμό ήταν και ψιλοαδικία η αποχώρηση σου από τον Άρη. Με ποια έννοια το λέω? Δεν το λέω καθαρά αγωνιστικά. Εκεί νομίζω ότι όλοι πρέπει να σεβόμαστε, είτε συμφωνούμε ή όχι, την επιλογή ενός προπονητή ή τέλος πάντων του ανθρώπου, του ανθρώπου που επιλέγει. Επαναλαμβάνω, είτε είναι, γιατί στην Ελλάδα δεν είναι μόνο οι διευθυντές οι τεχνικοί που επιλέγουν, επιλέγουν και οι πρόεδροι, τα ξέρεις αυτά. Οκ, τέλος πάντων, αυτός που λαμβάνει την απόφαση. Ωστόσο, τη θεωρώ ψιλοάδικη για ποιο λόγο? Γιατί πάρα πολύ απλά, πολλές φορές μέσα στη σεζόν. Έχουμε πλέον σημειώσει ότι δεν έχει backup ο Σούντγκρεν. Δηλαδή, γιατί διώχνεις τον backup, ρε φίλε, το θεωρητικό πάντα backup, όταν δεν είσαι έτοιμος να καλύψεις το όποιο κενό? Εγώ εκεί το λέω, και όταν μάλιστα αυτό γίνεται 27 Αυγούστου. Να φεύγες τον Ιούνιο, να έλεγα, έφυγε τον Ιούνιο, τι να κάνω τώρα. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι να σας πω ότι από πέρσι τον Ιανουάριο, αν θυμάστε καλά, ήταν ένα φύγο. Ναι. Δεν με θέλανε στην ομάδα, ούτε εγώ κατάλαβα από τι γιατί. Εντάξει, δεν άρεσε αγωνιστικά, που είναι κάτι απολύτως σεβαστό. Και οπότε ήμουν σε ένα καθεστώς εγώ μέχρι πότε να φύγω. Έτσι ένιωσα, δεν ένιωσα ποτέ ξανά όπως ήμουν πριν, ο οποίος ήμουν στην ομάδα και μ' άρεσε και γούσταρα και ήξερα ότι παίζω μέχρι να φύγω. Ναι. Ήξερα με την πρώτη σχέδια ότι θα μου ξαναπούνε να φύγεις. Οπότε εγώ έκανα υπομονή να έρθει το καλοκαίρι, να βγει η ομάδα αρχικά Ευρώπη. Και τουλάχιστον εγώ να φύγω, ότι ξέρετε τι, εγώ έβγαλα την ομάδα Ευρώπη, θα βγει, κατάφερα να κάνω αυτό το πράγμα που ήταν ο στόχος της ομάδας και να φύγω. Όπως το καλοκαίρι ο κύριος Καρυπίδης δεν ήθελε να φύγω. Οπότε κράτησε μέχρι Αύγουστο όλο αυτό. Ναι. Θέλανε εμένα να φύγω, ο κ. Καρπής δεν ήθελε. Κάπως έτσι είχε πάει το πράγμα.
Το καλοκαίρι ήταν μια επίσης πολύ δύσκολη περίοδο, γιατί στην ουσία ήμουν εκτός ομάδας. Έκανα ξεχωριστή ώρα από την υπόλοιπη ομάδα. Έκανα συνήθως μεσημέρι 3 ώρα με 40 βαθμούς θερμοκρασία. Χαμάμ. Και ήταν και κάτι πολύ ξενάγορο για μένα, γιατί εντάξει, δεν είχα και πέρασα και δύσκολες στιγμές και όμορφες στιγμές. Αλλά αυτά γίνονται, εντάξει, ότι δεκτών. Ναι. Αλλά ήταν μια δύσκολη περίοδος, οπότε πήγε μέχρι 27 Αυγούστου. Ωραία. Φτάσει... Τώρα πότε υπογράφεις με τον Άρη, γιατί ο Καρυπίδης εδώ είναι. Οι άλλοι φύγανε. Είμαι μια έκπτωση τώρα, ο πρόεδρος ξέρεις, θα την κάνει. Όχι. Αυτά δεν γίνονται. Παρεπτόντως, μήπως σου έχει κάνει καμιά ανοίξη, τίποτα. Ποιος, ο κ. Καρυπίδης. Ναι. Όχι. Έχετε μιλήσει καθόλου γενικότερα, ρε παιδί μου. Κάτσε, είμαι σε παροχαριστέα σε λίγο. Ναι, για γιατί έτσι κι αλλιώς έχετε καλή σχέση, νομίζω, με, το, με τον πρόεδρο. Ναι, ναι, μια χαρά. Μια χαρά είμαστε. Απλά δεν είχαμε καμιά επαφή. Όχι. Και δεν, εντάξει, αυτό δεν γίνεται τώρα. Ναι. Το μόνο που θέλω εγώ είναι μια ομάδα, μια καλή ομάδα να πάω, να αρχίσω πάλι και μετά θα φανεί την πορεία, άμα ήταν αδική, άμα δεν ήταν. Πάντως η δική σου σειρά ποδοσφαιριστών που πέρασαν από τον Άρη, επειδή είστε παιδιά κιόλας που ζήσατε τις πολύ δύσκολες καταστάσεις της ομάδας και δεν χρειάζεται να επεκταθούμε σε αυτό το κομμάτι, όλοι, εμείς τουλάχιστον καταλαβαίνουμε ποιες είναι. Δεν νομίζω ότι αυτοί ζήσαν τις πολύ δύσκολες. Τις πολύ δύσκολες ζήσαν οι προηγούμενοι, στη Γάμα Εθνική. Εντάξει, και εκείνες σίγουρα, αλλά και στη Β' εκείνες ήταν. Δεν ήταν τόσο εύκολες και στη Β'. Κακά χρόνια ήταν αυτά, ήταν περίεργα. Σε σχέση με τώρα ήταν πιο άσχημα. Εντάξει, και όλοι εσείς που ήσταν εκείνα τα χρόνια στην ομάδα, νομίζω ότι αξίζεται πολύ σεβασμό. Και εσύ και άλλα παιδιά που φύγαν, όπως ο Μπάμπης ο Παυλίδης, ο Γιώργος ο Βαλεριάνος. Να πω βέβαια το εξής. Ο Δημήτρης ο Διαμαντόπουλος που είναι ακόμα στην ομάδα κιόλας. Να πω το εξής με όλο το σεβασμό και σε αυτά τα παιδιά και στο Μάνο, γιατί και προσωπικά του το είχα πει και μια φορά που τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο, ότι τον εκτιμώ ιδιαίτερα και είναι ένα παιδί που εμένα μου αρέσει κιόλας. Εντάξει, υπάρχουν αυτή η λογική του πιο. Του back που βγαίνει στην επίθεση κτλ. Αλλά τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει το back να είναι back. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Απλά θα πω ότι το ότι κάποια παιδιά προσφέρανε Νίκο και είπες κάποια ονόματα που όντως προσφέραν κτλ. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τους τιμήσουμε με 12ετή συμβόλαια στην ομάδα. Δεν το ποδόσφαιρο προχωράει. Επιλογές υπάρχουν πάντα και πρέπει η ομάδα να εξελίσσεται. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Τζανακάκης είναι ένα παιδί που νομίζω εγώ άξιζε. Τη παραμονή από εκεί πέρα ο προπονητή πάντα επιλέγει και αυτό κάνει το κουμάντο, αυτό θα τον βάλει να παίξει. Άμα θεωρεί δεν τον κάνει, δεν για το βάζει με το ζόρι, επειδή το θέλει ο πρόεδρο. Κανένα δεν είπε κάτι τέτοιο. Στο ποδόσφαιρο είναι έτσι. Και είναι απόλυτα δεκτό. Ένα προπονητή του αρέσει, σε άλλο προπονητή μπορεί να μην του αρέσει. Ο σεβασμό πηγαίνει στο κομμάτι τη διαχείριση. Τέλο πάντων, το αφήνω. Πώ βλέπει τον Άρη τώρα να μα πει ο Μάνο. Αρχικά έχει έρθει καθόλου γήπεδο φέτο. Δεν έχω έρθει, όχι. Ναι. Γιατί να σας πω την αλήθεια, τώρα ειδικά που δεν έχω ακόμα υπογράψει κάποια ομάδα, όταν έρχομαι στο γήπεδο και δεν είμαι μέσα στην ομάδα, πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, με στεναχωρεί και προτιμώ να το βλέπω τουλάχιστον από τηλεόραση, καταλάβατε. Ναι, είναι λίγο δύσκολο δηλαδή. Αν τηλεόραση φαντάζομαι έχεις δει τον Άρη. Πες μας δύο πράγματα, καταρχήν πες μας να σου πω κάτι. Πες μας για ένα παίχτη ο οποίος νομίζω ότι ήρθε με πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες στη θέση. Αλλά έχει τις αδυναμίες του και εσύ νομίζω ότι είσαι ο πιο κατάλληλος για να κρίνεις το δεξί back του Άρη, το Σούντγκρεν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει να κρίνω. Ναι. Σας μιλάω ειλικρινά. Κατά την άποψή σου ποδοσφαιρικά, δεν λέω. Έφυγε πρώτη φορά από τη Σουηδία, έρθε εδώ, αντιμετωπίζει άλλες καταστάσεις. Είσαι πιο πολύ πίεση, σίγουρα πιο πολύ πίεση. Επίσης στη Σουηδία παίζαν άλλο σύστημα, εδώ παίζουν άλλο σύστημα. Ο Άρης έχει άλλη πίεση, όπως ξέρουμε όλοι, ειδικά στο εξωτερικό δεν έχουμε τέτοια πίεση σε καμιά ομάδα. Επειδή είναι άλλη ιδεολογία τους, αλλά είναι δύσκολο για αυτόν, αλλά δείχνει ότι αρχίζει και εφαρμόζει το πλάνο το οποίο αρχικά έχει ο προπονητής. Και νομίζω θα τα πάει καλύτερα. Πλέον όμως στην εξίσωση στη συγκεκριμένη θέση, μιας που άνοιξε αυτή την κουβέντα ο Χρύσανθος, έχει μπει την περασμένη Κυριακή και ο Σάσα με την εμφάνιση που έκανε κόντρα στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν το είδε στο παιχνίδι και αν τον παρακολούθησε συγκεκριμένα. Ναι, το είδα. Ναι. Εντάξει, ο Σάσα εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης. Πραγματικά είναι ένα εργαλείο. Είναι παιχταράς. Και νομίζω όπου και να του βάλει αυτό τον παίκτη, νομίζω καλά θα τα πάει. Πραγματικά.
Είναι καλός ποδοσφαιριστής. Είναι πολύ καλός. Mm-hmm. Καλά δείγματα έδειξε πάντως και ο αντικαταστάτης του Σάσα στο κέντρο. Δηλαδή και είναι και ένα νέο παιδί 20 χρονών, ο Μπα. Mm. Νομίζω ότι γενικότερα υπάρχει μια ποιότητα στην ομάδα του Άρη. Φέτος δεν ξέρω αν έχει ξεχωρίσει σε κάποιον παίχτη. Ναι, συμφωνώ 100% ότι σαν ομάδα και σαν παίχτης ατομικά, στην ομάδα υπάρχει πολλή ποιότητα, πάρα πολύ. Δηλαδή είναι από τις καλύτερες ομάδες πρωταθλήματος. Εγώ τέσσερις καλύτερες ομάδες πρωταθλήματος είναι σίγουρα μέσα ο Άρης. Mm-hmm. Το θέμα είναι να αποκτήσουν μια σταθερότητα στις εμφανίσεις τους. Και πιστεύω ότι θα πάνε πολύ καλά. Πες μου κάτι. Είναι η απορία που έχω πάντα και εσύ έχεις παίξει με το ΦΕΤΦΑ μπροστά. Τελικά το εξτρέμ Ρεσιτζάνα πρέπει να γυρίζει πολύ και να δίνει βοήθεια στον μπακ ή μπορείτε και μόνοι σας? Κοιτάξτε, λέω, μόνοι μας σίγουρα όχι. Σίγουρα θέλουμε τουμπλάρισμα. Ναι. Απλά άμα έχεις το ΦΕΤΦΑ δεν μπορείς, νομίζω, και δεν είναι καλύτερο να τον κουράζεις ώστε να κάνει άμυνα, mm-hmm. γιατί ναι. μπροστά όταν παίρνει την μπάλα έχετε δει όλοι τι κάνει. Ναι. Οπότε ο προπονητής επιλέγει να ντουμπλάρει το εξάρι, το αμυντικό χάφτη. Τη διαγώνια κάλυψη. Να ντουμπλάρει το βλάπ για να ξεκουράζει τον εξτρέμ. Εσύ είσαι τυχερός βέβαια παίρνεις γιατί είχες τον Ματέο που γύριζε πολύ και βοήθησε. Καλά, ο Ματέο ήταν ό,τι καλύτερο. Ναι. Όντως, όντως. Τα έκανε όλα. Αλλά πέρσι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Βέβαια έκανε και κάποια λάθη ο Ματέο. Δηλαδή, εγώ το έλεγα πάντα ότι από το Ματέο δέχτηκε 4-5-6 γκολ. Από δικά του λάθη απευθείας. Αλλά εντάξει. Άμα... αλλά έβαλα άλλα 10 όμως. Σωστό, ναι, σίγουρα. Μιλάμε και για ένα νέο παιδί. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και παιδί όπως λες που. Τρέχει και πάρα πολύ, αλλά βοηθούσε και πολύ εσάς τα μετόπισθεν. Θεωρείς ότι εύκολα ή δύσκολα ο Άρης θα είναι σε αυτή τη θέση που είπες λίγο πριν, δηλαδή θα είναι εκεί στην τριάδα, τετράδα του πρωταθλήματος στο τέλος? Θεωρώ ναι. Mm-hmm. Έτσι πιστεύω, γιατί σαν ομάδα είναι πολύ καλή, η παίκτη είναι πολύ καλή. Βέβαια το πρωτάθλημα είναι το καλύτερο πρωτάθλημα. Πραγματικά εγώ δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί τέτοιο καλό πρωτάθλημα. Είναι όλες οι θέσεις παίζονται, είναι μικρές οι διαφορές. Είναι πολύ, πολύ όμορφο πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω ότι ο Άρης από τις ομάδες που διεκδικούν αυτή τη θέση έχει την καλύτερη ομάδα. Απλά χρειάζεται, δεν φτάνει μόνο οι παίχτες, χρειάζεται και η ομάδα. Να είναι μια ομάδα δεμένη, με ένα πλάνο σωστό και να είναι σταθερή. Αυτό είναι που σου δίνει τη... αυτές τις θέσεις, η σταθερότητα. Mm-hmm. Ιδιαίτερα στην τελευταία φάση πάντα play-off και θα είναι και η πίεση μεγαλύτερη και τα πόδια πιο βαριά. Εκεί πρέπει να δείξει ο καθένας την προσωπικότητά του και να δώσει τον καλύτερο του αυτό. Νομίζω ότι πολύ βελτιωμένος φέτος είναι και ο Όφη. Δεν ξέρω αν λαμβάνεις και μηνύματα εκεί από την Κρήτη. Ναι. Εντάξει, ο Όφη, εγώ νομίζω ότι είναι ένα πρότυπο ομάδας το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες ομάδες. Και μακάρι να τα ακολουθήσουν και άλλες ομάδες. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα πολύ, βγάζει πολύ υγεία, έχει κατάλληλους ανθρώπους στα κατάλληλα πόσα το έχουν οργανώσει έτσι την ομάδα και βλέπετε και ένα αγωνιστικό πρόσωπο που βγάζει. Mm-hmm. Γιατί το καθένα που βγάζει στο γήπεδο από πίσω έχει πολλά πράγματα που γίνονται για να βγει αυτό στο γήπεδο. Σωστά. Ήρθε η ώρα της επιστροφής στην Κρήτη. Ζαλίστηκες δεν, νομίζω, όχι. δεν νομίζω, δεν είναι ακόμα ώρα. Ναι. Εγώ το ψάχνω πολύ να πάω κάπου έξω. Μου είχε έτσι αυτός ο στόχος έχει πει. Ναι. Μακάρα τα καταφέρω, αλλιώς... Καλά, κάτσα από το Χαριστέα να σε πάρει. Δεν ξέρω, στο έξω βάζεις και την Κύπρο, γιατί έχεις περάσει την Κύπρο. Ναι, ίσως. Οχα, να το... Πήρες καπνίδι τηλέφωνο. Πήρες καπνίδι τηλέφωνο, τι? Ο Αντώναρος όχι, κάνε μας και ένα σχόλιο για το ντέρμπι της Κυριακής. Έχεις περάσει τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, είδες και χθες Τότεναμ και τα λοιπά. Πολύ καλά το ξεκίνησε, πολύ άσχημα το τελείωσε. Ναι. Εντάξει, άμα κάνεις... νομίζω άμα κάνεις και δύο λάθος και τρως γκολ στο 46, μετά στο δεύτερο ημίχρονο θα είναι σίγουρα πολύ δύσκολα τα πράγματα με αυτές τις ομάδες. Και όπως είδατε, μετά το σκορ πήγε 4-2. Ναι. Αλλά νομίζω το μάτι της Κυριακής θα έχει ο Ολυμπιακός μεγάλη πίεση. Mm-hmm.
γιατί είναι συνήθως οι γηπεδούχοι έχουν τη μεγάλη πίεση. Σίγουρα θα μπουν πολύ δυνατά στα πρώτα λεπτά και αν καταφέρουν να ανοίξουν το σκορ, νομίζω θα είναι εύκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Αλλά όλα θα φανούν στο γήπεδο. Την πίεση, όπως λέω, την έχει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλή ομάδα και αυτός τώρα. Ντέρμπι. Ντέρμπι, βέβαια. Ντέρμπι κορυφής, βέβαια. Και ισόβαθμοι είναι. Είναι σημαντικό. Να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Να τελειώσει, να κλείσει γρήγορα το ζήτημα του επόμενου σταθμού της καριέρας σου. Τώρα ο Χαριστέας παίρνει το τηλέφωνο, φίλε. Έλα Μάνο, ο Άγγελος Χαριστέας είμαι. Φύγει έξω να σωθείς. Φύγει έξω να σωθείς. Αν μπορείς και βρεις έξω. Μακάρι, άμα τι, γι' αυτό θα λέω ότι καλύτερο. Στο ευχόμαστε. Άσε το στέλνει στην ξενιτιά το παιδί μου, ρε. Εδώ. Πάει τώρα Θεσσαλονίκη τα γυμναστήρια, οι γυμναστές τα είπε. Άσε και μετά. Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά, μάλλον. Αυτά λοιπόν από το Μάνο Τζανακάκη.